Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ανάγνωση. Δευτέρα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου και η επικαιρότητα είναι πλούσια. Να ξεκινήσουμε από τη Βουλή, όπου στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει την εμπλοκή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση του Nord1-1. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πώς θα είναι ομιλητές. Σίγουρα θα πάρουν τον λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση των Υπουργών Άμυνας Πάνου Καμένου και Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, ενώ το λόγο θα λάβουν, όπως είπαμε, και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Στην επικαιρότητα, βέβαια, σήμερα βρίσκεται η Γερμανία μετά τις χθεσινές εκλογές, όπου για πρώτη φορά στη Γερμανική Βουλή εισέρχεται το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο μάλιστα κατέκτησε την τρίτη θέση μετά το κόμμα της κυρίας Μέρκελ και τους σοσιαλδημοκράτες. Οι αναλυτές και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κάνουν λόγο για νίκη με άρωμα ήττας για την Άγγελα Μέρκελ, εκτόξευση της εθνικιστικής λαϊκιστικής δεξιάς, δυσκολίες για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και κρίση στο στρατόπεδο των σοσιαλδημοκρατών, καθώς σημαντικά διδάγματα που πρέπει να κρατήσουμε, αλλά και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις. Το κόμμα της κυρίας Μέρκελ τώρα έχασε σημαντικό ποσοστό. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά της εκπομπής μας με τον συνάδελφο Στρατή Αγγελή, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης διεθνών γεγονότων, των διεθνών της εφημερίδας Αυγή. Καλημέρα, Στρατή. Καλή σας καλημερίσω. Μέρα. Καλημέρα. Θα δούμε μαζί και τις κάρτες μας και τα αποτελέσματα και ποιο είναι το τοπίο, πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα η εικόνα στην Γερμανία. Όμως, το σημαντικό είναι ο σχηματισμός, όπως είπαμε, της κυβέρνησης. Ποια κόμματα θα συμμετέχουν, αν ο κύριος Σόιμπλε θα παραμείνει στη θέση του ως Υπουργός Οικονομικών ή όχι. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Στην Αθήνα τώρα, σήμερα φτάνει ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, και θα έχει συναντήσεις στη 1:30, στη 1:15 το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 3 θα συναντηθεί με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη, ενώ στις 8 το βράδυ θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τώρα όσον αφορά την επικαιρότητα. Να πάμε να δούμε τις κάρτες μας σιγά σιγά, την κοινοβουλευτική ατζέντα της ημέρας. Πώς θα κινηθεί σήμερα η μέρα, εκτός από την συζήτηση στην Ολομέλεια, όπου είπαμε εκεί θα επικρατήσει το θέμα της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την Εξεταστική Επιτροπή που θα διερευνήσει την εμπλοκή του κ. Καμένου και τις υπόθεσεις των Nord1-1. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 9:30, μετά τις 9:30 περίπου, θα δώσουμε το λόγο εμείς εδώ από την εκπομπή μας για να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος της Βουλής. Θα συνδεθούμε και θα δούμε ακριβώς το θέμα. Μετά, βλέπουμε στις 11 θα ξεκινήσει συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεις που κατέθεσαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές του κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση. Και τέλος, βλέπουμε και την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει σήμερα με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Πρόκειται για το νομοσχέδιο που θα ασχοληθεί με τα αυθαίρετα. Τώρα, να πούμε πως όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα προετοιμάζουμε για εσάς τα γεγονότα τα κοινοβουλευτικά, τις σημαντικότερες ειδήσεις που απασχόλησαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε μαζί. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, θα πάμε στη συζήτηση. Σε λίγο θα δούμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ποια ήταν τα σημαντικότερα θέματα. Να πάμε στη συζήτησή μας με τον Στρατή Αγγελή από την εφημερίδα Αυγή. Να δούμε μαζί, Στρατή, πώς διαμορφώθηκε το τοπίο. Ανατροπές και η μία νίκη που μπορεί να την πει και ήττα κάποιος. Έπεσε πάρα πολύ το ποσοστό της κυρίας Μέρκελ. Απογοητευμένος ο κύριος Σούλτς και η ακροδεξιά φαίνεται πως θα μπει στη Γερμανική Βουλή. Ναι, μπαίνει στη Γερμανική Βουλή. Μπαίνει στη Γερμανική Βουλή με πολλές δεκάδες βουλευτές. Είναι το τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το στοιχείο αυτών των εκλογών το αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι γενικότερα έχουμε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά. Είναι σημαντικές οι απώλειες μεν της, του συνασπισμού της Χριστιανικής Ένωσης της κυρίας Μέρκελ, δηλαδή του συνασπισμού της CDU, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Μαζί είναι οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, το αδελφό κόμμα. Έχουν υποστεί απώλειες γύρω στο 8% η Χριστιανική Ένωση, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Γύρω στο 5% και κάτι απώλειες έχουν υποστεί οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι το χειρότερο αποτέλεσμά τους στην ιστορία τους αυτό. Και της κυρίας Μέρκελ το κόμμα είναι το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του. Τα λέω αυτά γιατί
Υπάρχει παράλληλα όμως μετακίνηση προς τα δεξιά και όχι μόνο προς την ακροδεξιά. Αν δούμε ότι μπαίνει για πρώτη φορά, μάλλον επανέρχεται στη Βουλή το κόμμα των φιλελευθέρων, το AFD, οι Ελεύθεροι Δημοκράτες. Την προηγούμενη φορά είχε μείνει εκτός, δεν είχε πιάσει το όριο του 5%. Έχουμε ακόμη ένα κόμμα βέβαια στη Βουλή, το AFD, με το ποσοστό του γύρω στο 13% παρακάτι. Και έχουμε βέβαια και την αριστερά, τον Die Linke, με μικρά κέρδη, θα έλεγα στα ποσοστά του περίπου, πάνω κάτω στη δύναμη. Γιατί το λέω αυτό, είχαμε δηλαδή πριν στη Βουλή τα γερμανική 4 κόμματα, τώρα έχουμε 6. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Θα δούμε μαζί στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει ποια είναι τα ποσοστά μέχρι αυτή την ώρα, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, ποιο είναι πρώτο, δεύτερο, τα πρώτα τρία κόμματα και στη συνέχεια ποιες. Βλέπουμε λοιπόν πρώτα τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Η κυρία Μέρκελ έχει αυτή τη στιγμή αγγίξει το 33,1%, 20,4% για το S5 για τον κύριο Σούλτς. Λοιπόν, Για τους δύο, για τους συνεργάτες του απερχόμενου μεγάλου συνασπισμού. Mm-hmm. Η πρώτη συνέπεια που έχει αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι οι δύο μιλάμε πλέον για πρώην κυβερνητικούς εταίρους. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο κύριος Σούλτς χθες το βράδυ, ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα περάσει στην αντιπολίτευση. Εγώ θα κρατούσα μια πολύ μικρή επιφύλαξη μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η εσωτερική, αν θέλετε, διαμάχη που έχει ξεσπάσει, ποιος θα χρεωθεί την ήττα, αν θα μείνει ο κύριος Σούλτς. Προφανώς θα μείνει, αλλά κρατάω και ένα 1% στην άκρη του μυαλού μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εντάξει, αυτοί θα παραμένουν στην κυβέρνηση μέχρι να συμμετιστεί η νέα κυβέρνηση, έτσι, η οποία μπορεί να χρειαστεί να περάσει πολύ καιρό. Έχουμε δει να πηγαίνουν αυτές οι διαδικασίες στη Γερμανία μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι και το καλύτερο σενάριο για εμάς για την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει η σύγκληση, η συνεργασία, η συμμαχία, η κυβερνητική γίνεται στη βάση προγραμματικών θέσεων μέχρι κεραίας. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών θα κάνουμε 1, 2, 3, 4. Παράγραφος 1, παράγραφος 2, παράγραφος 3. Πολύ... Έτσι συγκροτείται στη Γερμανία. Τώρα, εάν. Που προφανώς δεν θα συνεργαστούν οι δύο αυτοί, οι απερχόμενοι του μεγάλου συνασπισμού, θα πρέπει να σχηματιστεί συνασπισμός κυβερνητικός με το λεγόμενο σενάριο Τζαμάικα. Πάμε το σενάριο Τζαμάικα είναι τα χρώματα των τριών κομμάτων που το απαρτίζουν, όπως η σημαία της Τζαμάικα. Μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, το μπλε, το FDP, συγγνώμη, τους φιλελεύθερους, το κίτρινο χρώμα και τους πράσινους. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα λοιπόν τώρα. Βλέπουμε εδώ τώρα στη σειρά πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το σκηνικό στην Γερμανία μετά τις εκλογές. Θα πρέπει δηλαδή η κυρία Μέρκελ με το 33 και κάτι και το 10,4 που βλέπουμε το κίτρινο χρώμα και το πράσινο, οι φιλελεύθεροι, να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτό είναι δηλαδή το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Και πάνω σε αυτό, αν λοιπόν, φανταστείτε όπως σας το περιέγραψα πριν σχηματικά, πρέπει δύο κόμματα να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα, τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουν και τρία σε κόμματα. Υπουργεία θέλουν. Και με τη διαδικασία που σας περιέγραψα. Ναι, αναλυτικά, ποιο Υπουργείο θέλει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ήδη ότι οι φιλελεύθεροι θα ζητήσουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα Υπουργεία, το ίδιο και οι Πράσινοι, φαντάζομαι. Και όλο αυτό, όπως είπε, Στρατή, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Για τα Υπουργεία, κατά παράδοση, όταν είχαμε σε προηγούμενες κυβερνήσεις συνασπισμού, όταν είχαμε δικομματικές κυβερνήσεις, ο μικρότερος εταίρος διαλέγει, ας πούμε, έχει το προνόμιο να διαλέξει το Υπουργείο. Mm-hmm. Τώρα εδώ έχουμε τρία κόμματα. Ο ηγέτης των φιλελευθέρων, ο Κρίστιαν Λίντνερ, είχε πει προεκλογικά ότι θα τον ενδιέφερε. Είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό το λέω γιατί μας αφορά και εμάς ιδιαίτερα ποια θα είναι η πολιτική της Γερμανίας. Θα δούμε όμως, είναι ίσως λίγο νωρίς ακόμα. Επειδή εσύ παρακολουθείς πολύ καλά και ξέρεις το διεθνές περιβάλλον και τι γίνεται στη Γερμανία. Τώρα, γιατί υπήρξε αυτή η πανολευθερία, γιατί έχασε τόσες πολλές μονάδες η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σούλτς, πώς ανέβηκε η ακροδεξιά, τι ακριβώς ήταν αυτό που δυσαρέστησε τον κόσμο. Γιατί είναι άλλα τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και άλλα αυτά που πραγματικά επικρατούν στη χώρα και το πολιτικό σκηνικό πώς έχει διαμορφωθεί. Τι ήταν λοιπόν αυτό που έπαιξε ρόλο? Θα το πάρω λίγο πιο παλιά. Θα πάμε στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον προσέγγιση. Τότε το κόμμα του AFD, που ήταν ένα νεότευκτο κόμμα, ιδρύθηκε, όπως λέω, συνηθίζω να λέω, πάνω στις τάχτες της Ελλάδας. Το σύνθημά του ήταν έξω η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, έξω η Ελλάδα από την Ευρώπη, ότι εμείς. Το κόμμα αυτό δηλαδή έλεγε
Δεν θέλουμε την Ευρώπη, ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα, και το σύνθημα του ήταν, αν δεν γίνει αυτό, να φύγει η Γερμανία από την ευρωπαϊκή, από την Ευρωζώνη. Mm-hmm. Συγκροτήθηκε αυτό το κόμμα από τηλεαστέρες, από καθηγητάδες, τέτοιους τύπους, οι οποίοι είχαν προβάλει ένα καταξοχήν λαϊκιστικό προφίλ, μέσα το οποίο είχε και, μέχρι και ρατσιστικές αναφορές στην Ελλάδα. Πολύ πέραν από το τεμπέληδες Έλληνες κλπ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μεταξελίχθηκε κάποια mm-hmm. στιγμή. Δεν μπήκε τότε στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το 2013 είχε πάρει 4,7%. Στη διαδρομή, ο τότε ηγέτης του αποκαθελώθηκε, υπήρξαν μετακινήσεις και αλλαγές εσωτερικές και διαμάχες, και μετακινήθηκε σιγά σιγά σε ένα ακόμη πιο ακραία ρατσιστικό ξενοφοβικό κόμμα. Έκανε σημαία του την ξενοφοβία και τον ρατσισμό πάνω στα υπαρκτά προβλήματα που δημιούργησε η προσφυγική κρίση. Επιτέθηκε ανοιχτά στην κυρία Μέρκελ για την πολιτική της στο προσφυγικό και είπε ότι ήρθαμε εμείς εδώ για να δώσουμε τη Γερμανία στους Γερμανούς, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε το προσφυγικό. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες στις δηλώσεις που έκανε οι ηγέτες του κόμματος, μίλησαν ανοιχτά, απείλησαν ότι εμείς θα αναγκάσουμε την κυρία Μέρκελ να λογοδοτήσει. Γιατί ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους ήταν και είναι ότι παραβίασε τους νόμους τους γερμανικούς η κυρία Μέρκελ, υποδεχόμενη 1 εκατομμύριο πρόσφυγες όταν άνοιξε τις πύλες της Γερμανίας. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το κόμμα τώρα, το ξενοφοβικό, που σας είπα πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, να έχει γύρω στους 80 βουλευτές, 70-80 βουλευτές μέσα στη Γερμανική Βουλή και να δίνει τον τόνο μέσα στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε να φανταστούμε ξεσπάσματα και ακραίες καταστάσεις. Δεν είναι αυτό που θα έλεγα κατευθείαν φασίστες ή ναζί, θα προτιμούσα τον όρο φασίστες με κοστούμι και γραβάτα. Στρατή, έπαιξε ρόλο η κρίση, γιατί κρίση δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Τα μηνύματα, τα ρεπορτάζ από την γερμανική δισογραφία, από τα μέσα ενημέρωσης Γερμανίας, έχουν μιλήσει για κρίση οικονομική και εκεί, για μισθούς χαμηλούς, παράπονα από τους συνταξιούχους. Έχει παίξει και αυτό ρόλο, φαντάζομαι, η οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό της Γερμανίας. Όσο και αν είναι ισχυρή χώρα και καθορίζει πολλά πράγματα για την υπόλοιπη Ευρώπη, τι εκτιμάσαι? Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι η αύξηση του κόστους της στέγης, τα ενίκια, σαν να λέμε. Και αυτό δεν αφορά κυρίως την περιφέρεια της επαρχίας, αφορά κυρίως τα αστικά κέντρα. Εκεί λοιπόν ένας μέσος μισθός, θα πρέπει το μισό να πάει για φόρους και ενίκιο και παραπάνω, οπότε μένουν λίγα για τον μέσο Γερμανό, για αυτόν τον χαμηλά αμοιβόμενο. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης της δύναμής του, το AfD, το πέτυχε στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, δεν είναι. Υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα πίσω από τη βιτρίνα της γερμανικής ευμάρειας και κοινωνικά, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που έπαιξε περισσότερο ρόλο ήταν η καλλιέργεια αυτού του κλίματος της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Πραγματικά εκεί δυστυχώς έπιασε τόπο. Είδαμε, και αυτό είναι λυπηρό, ακόμη και στελέχη του παραδοσιακού δεξιού, ας το πούμε, φάσματος, να υιοθετούν σε κάποιο βαθμό αυτά τα συνθήματα, όχι ανοιχτά, αλλά ξέρεις, φοβούμενοι ότι θα έχουν απώλειες mm-hmm. προς την άκρα δεξιά, αναγκάζονται κάπως να τα mm-hmm. μαζέψουν. Χθες, ας πούμε, συγγνώμη, και η ίδια η κυρία Μέρκελ, το πρώτο που έκανε στην ομιλία της, εντάξει, και τι άλλο να έκανε, έκανε όμως μια γενικότερη αναφορά, ως αν παρατηρώντας το αποτέλεσμα και παραδεχόμενη το ζήτημα της μετανάστευσης, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Βέβαια, εγώ όπως την άκουσα την κυρία Μέρκελ, θα περίμενα κάτι περισσότερο, γιατί ήταν σαν να διαπιστώνει ως τρίτος παρατηρητής αυτό το αποτέλεσμα που οδήγησε. Είναι όμως χαρακτηριστική η ευρύτερη ψυχραιμία της και πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Έχει σημασία να κρατήσουμε τα συμπεράσματα από αυτές τις εκλογές και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις στο μέλλον και για την Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει η διαμόρφωση αυτής της νέας κυβέρνησης στο ελληνικό θέμα. Και ήθελα όμως, συγγνώμη, να πω και κάτι, γιατί υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και η διάσταση της αριστεράς και νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε παρολίγο, να το ξεχάσω. Δηλαδή, ναι, μεν όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός κλπ. Το κίνημα αλληλεγγύης που παράλληλα εκφράστηκε προς τους ανθρώπους αυτούς, όμως βλέπεις ότι παρόλο που έχουμε μια απώλεια των σοσιαλδημοκρατών σημαντική, δεν την καρπούται σε μεγάλο βαθμό η αριστερά. Δηλαδή, ελάχιστα, να το πούμε, τσίμπησε. Και εκεί υπάρχει και ένα θέμα. Δηλαδή, πόσο μπορείς να πείσεις, να ανοιχτείς την κοινωνία
και να πείσω ότι δικά σου επίγεια. Δηλαδή είναι καλό από την μια πλευρά να λες οι φασίστες κάνανε ξενοφοβική πολιτική κλπ. Αλλά υπάρχει και ένα μείον και από την άλλη πλευρά. Έχουμε πολλούς μήνες μέχρι να σχηματιστεί, όπως είπες, η κυβέρνηση μπροστά μας για να αναλύσουμε και τα γεγονότα και να δούμε και πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα αυτή τώρα η καθυστέρηση δημιουργία τη νέα κυβέρνηση. Σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Στρατή Αγγελή, που ήσουν μαζί μας και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για πώς θα διαμορφώνουν τα πράγματα στη Γερμανία. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα, ειδήσεις καλύτερα να πούμε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο επόμενο βίντεο και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε την κυρία Βλονίτου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο στούντιο μαζί μας. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου συζητήθηκαν η επερώτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων και τον ΕΦΚΑ και της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις κυβερνητικές ευθύνες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής στο Σαρονικό. Συνολικά την εβδομάδα που πέρασε συζητήθηκαν 9 επίκαιρες ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα επιπτώσεων στη βαμβακοκαλλιέργεια από τη μείωση των ορίων υπολοιμάτων δραστικής ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να ενημερωθεί αναφορικά με το ύψος της αντικειμενικής αξίας των προσαξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ έθεσε θέμα έλλειψης ιατρικού προσωπικού στις τοπικές ομάδες υγείας, αλλά και προγραμματισμού προσλήψεων σε ειδικότητες στους Δήμους, καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις στην ενημέρωση της απογραφής. Εξάλλου, με ερώτησή της, η Νέα Δημοκρατία ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ρώτησε σχετικά με τα στρατόπεδα Εμμανουήλ Παπά και Παπαλουκά, ζητώντας παράλληλα να ενημερωθεί για το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ισορροπίας στο Σαρονικό, τα μέτρα για την αποζημίωση των πληγέντων των επαγγελματιών και πολιτών, αλλά και τη μέρημνα που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να αποφευθεί μια τέτοια καταστροφή στο μέλλον. Να παραδοθούν οι ατομικοί φάκελοι των πολιτικών φρονημάτων της οικογένειάς του, ζήτησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Στάθης Παναγούλης. Στις ερωτήσεις τοπικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται η ερώτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αναφορικά με την έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου. Μαζί μας στο στούντιο κυρία Ελένη Αυλονίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Και σε εσάς, αλλά και σε όλα τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και που στηρίζουν έτσι, την πολύ. Εκπομπή και το κανάλι της Βουλής. Κυρία Βλονίτου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για τις γερμανικές εκλογές. Είδαμε και με τον συνάδελφο νωρίτερα ότι είναι μία νίκη, αλλά όχι τόσο ικανοποιητική για την κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Σούλτς παραδέχθηκε πως δεν θα είναι στην κυβέρνηση, δεν θα είναι πλέον κυβερνητική εταίρη. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, η ακροδεξιά εισέρχεται στη Γερμανική Βουλή. Για πρώτη φορά, για πρώτη μετά φορά. Το 1945. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι μια πύριος νίκη, θα έλεγα, για την κυρία Μέρκελ. Εκεί που όλοι νομίζανε και περιμένανε ότι, εν πάση περιπτώσει, οι γερμανικές εκλογές ήταν αναμενόμενες και θα ήταν και λίγο βαρετές, υπήρχαν οι εκπλήξεις. Η μεγάλη έκπληξη, βέβαια, είναι για την κυρία Μέρκελ και τους χριστιανοδημοκράτες, όπου χάσανε 8 μονάδες και, βέβαια, χάσανε και τα δύο μεγάλα κόμματα. Ο κόσμος πήγε μαζικά να ψηφίσει, πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπήρχε ένα ποσοστό συμμετοχής, ένα 75% και πλέον, κάτι σημαντικό. Και πήγε για να διαμαρτυρηθεί, θα έλεγα, κοινωνικά, για την κατάσταση που επικρατεί. Από εκεί και πέρα, το ακροδεξιό, ξενοφοβικό κόμμα ανέβηκε, είχε αποτυπωθεί ήδη στις δημοσκοπήσεις. Μένει να δούμε πώς θα είναι η παρουσία του μέσα στη Νέα Βουλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι πραγματικά από τη μια επενδύσανε λαϊκιστικά στην ακροδεξιά ρητορία που έχει να κάνει με την ξενοφοβία, έτσι, με τη σύνδεση του προσφυγικού μεταναστευτικού με την τρομοκρατία. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι παρόλο που η Γερμανία είναι μια χώρα πολύ πλούσια με πάρα πολλά πλεονάσματα, υπάρχει λιτότητα εκεί, οι μισθοί έχουν κρατηθεί πάρα πολλά χρόνια χαμηλά και υπάρχει και φτώχεια, έτσι, όπου εκεί διαμαρτύρονται και ιδίως και η νεολαία που προσέτρεξε σε αυτά τα κόμματα και στο ακροδεξιό κόμμα, εθνικιστικό κόμμα, αλλά και προς τους φιλελεύθερους. Πιστεύετε ότι η πολιτική λιτότητας, γιατί όπως και να το κάνουμε, η κυρία Μέρκελ εκφράζει και προς την Ευρώπη και στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, ότι είναι η λιτότητα που χρειάζεται σε πολλές χώρες όπως η δική μας και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, οικονομική κανονικότητα. Αυτό τώρα, ένα μήνυμα που τόσα χρόνια η κυρία Μέρκελ είχε αυτή την πολιτική. Ποιο είναι το μήνυμα, ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές και στη Γερμανία και στην Ευρώπη? Ποιο είναι το μήνυμα προς την Ευρώπη
που έρχεται με αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, έχει δειχθεί ότι αυτή η πολιτική δεν περπάτησε. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο η Γερμανία, η γερμανική ηγεσία έχει απομονωθεί. Υπήρχε όλη αυτή η αναβάθμιση που προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μακρόν στη Γαλλία προκειμένου να αλλάξει η αρχιτεκτονική στην Ευρώπη, να προχωρήσει η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Όμως τώρα, εξαιτίας των γερμανικών εκλογών, προφανώς αυτά τα πράγματα και οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να περιμένουν, γιατί πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, γιατί αν σκεφτούμε ότι την προηγούμενη φορά που ο σύμμαχος ήταν ένας για την κυρία Μέρκελ, πήρε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 86 μέρες μέχρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Τώρα έχουμε δύο συμμάχους. Προσέξτε, εδώ δεν είναι όπως εδώ που λένε εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό και σε αυτό και πάμε και βλέπουμε. Εκεί πρέπει να κάτσουν, να τα βάλουν όλα κάτω, όλα τα ζητήματα. Και από εκεί και πέρα. Αρχή, ναι, λοιπόν. Και προσέξτε τώρα την κυρία Μέρκελ, η οποία πρέπει να ισορροπεί σε ένα λεπτό σκηνή, όταν για παράδειγμα από τη μια έχει τους πράσινους οικολόγους και από την άλλη έχουμε τους φιλελεύθερους, οι οποίοι είναι κατά της κλιματικής αλλαγής, ένα από τα σημεία θα έλεγα που έχει να κάνει με αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ευρώπη δεν είναι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, τα πράγματα πρέπει να περιμένουν. Τώρα για την Ελλάδα, γιατί αυτό αφορά και την Ελλάδα κέρια, ελληνοποιήσουμε είναι ένα ζήτημα λίγο σημαντικό, αλλά προσέξτε, εμείς πρέπει να τελειώνουμε όσον αφορά με την αξιολόγηση εντός του 2017. Προφανώς θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση στη Γερμανία, άρα το θέμα με τα προαπαιτούμενα και την τρίτη αξιολόγηση να το κλείσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να μην υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να μας καθυστερήσουν. Είστε αισιόδοξοι θα κλείσει όμως η αξιολόγηση τρίτη γρήγορα, και το λέω γιατί ο κύριος Πιτσιόρλας, ο υπουργός για τα θέματα της ανάπτυξης, στην συνέντευξή του στην εφημερίδα Αυγή είπε πως μπορεί και να πάρουμε νέα μέτρα. Δηλαδή μπορεί η αξιολόγηση να έρθει να φτάσει σε αυτό το σημείο που τελικά να μας ζητήσουν και επιπλέον μέτρα για να κλείσει. Εγώ δεν την ερμήνευσα έτσι την συνέντευξη. Εγώ είδα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο να υπάρξει από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, δηλαδή να τα τηρήσουμε εμείς και να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για τους άλλους να βρουν πάτημα, να ζητήσουν νέα μέτρα, γιατί ξέρουμε κάθε φορά ότι όποτε καθυστερεί η αξιολόγηση και παίρνει χρόνο, τόσο και καινούργια μέτρα μπαίνουν στο τραπέζι. Άρα οφείλουμε να τρέξουμε. Ο Πρωθυπουργός το είπε καθαρά στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλες οι μηχανές στο φουλ ώστε πραγματικά να τελειώσουμε την αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, ώστε πραγματικά μέσα στο Δεκέμβριο και μέχρι τέλος του χρόνου σε κάθε περίπτωση να την έχουμε ολοκληρώσει με την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, γιατί από εκεί και πέρα θα υπάρχουν θέματα. Τώρα, ζητήματα που αφορούσαν εξειδίκευση του χρέους, που μπορεί να τα συζητήσουμε και τώρα, δηλαδή μέτρα που θα ελαφρύνουν το χρέος και πρέπει ακόμα περαιτέρω να εξειδικευτούν. Νομίζω αυτά τελικά θα περιμένουν μέχρι το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας ανησυχεί, εφόσον εμείς τελειώσουμε την τρίτη αξιολόγηση και μετά έχουμε και τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές πάλι επιτυχώς με πτωτικό επιτόκιο, ώστε να φανεί εμπιστοσύνη έτσι, των επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στη σταθερότητά της. Τώρα, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό για την αξιολόγηση, γιατί σήμερα έρχεται και ο Γερούν Ντάισερμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup εδώ στην Αθήνα. Θα έχει επαφές και με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς οικονομικών και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεται, νομίζω, για ένα συνέδριο. Έρχεται για το συνέδριο του Economist. Και ναι, στο πλαίσιο αυτό, στο περιθώριο του συνεδρίου, θα έχει και αυτές τις πολύ σημαντικές επαφές. Όμως, γι' αυτό λέω ότι η αξιολόγηση είναι μια κουβέντα που μέχρι να κλείσει δεν θα φύγει από την επικαιρότητα. Και θα την αφορά έχουμε όμως διαρθρωτικές αλλαγές αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά μέτρα. Τα μέτρα έχουν πάρθει. Δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα μέτρα. Είναι 95 προαπαιτούμενα που πρέπει να είναι παρεμβάσεις με προεδρικά διατάγματα και ρυθμίσεις που πρέπει να έρθουν στη Βουλή. Άμεσα όμως και γρήγορα, όπως είπατε, για να κλείσει αξιολόγηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο όμως φαίνεται πως συνεχίζει να είναι σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι τι έχει γίνει με τη ρήπανση στο Σαρωνικό, κυρία Βλονίτου. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα λέει ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Επιμένει η αντιπολίτευση στην παρέτηση του κύρου Κουρουμπλή. Σήμερα ο κύριος Δρίτσας, το πρωί μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑ, είπε πως ακόμα δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί πιστεύετε όμως ότι συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να έχουμε ξεκαθαρίσει τώρα λίγο την εικόνα στον κόσμο, στους πολίτες, στους Σαλαμίνας, των περιοχών που έχουν πληγεί από τη ρήπανση, να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα τι έχει συμβεί?
Κοιτάξτε, κυρία Κοντογιώργη, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια μεγάλη επιβάρυνση έτσι, όσον αφορά το περιβάλλον, σε μια περιοχή που αναδύεται τουριστικά και που έχει και οικονομικές συνέπειες. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση θα αποδοθούν οι ευθύνες. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά την ώρα που ακόμα δεν έχει επαντρεθεί όλο το πετρέλαιο, ώστε να ξέρουμε πόση ποσότητα από αυτό έπεσε στο Σαρωνικό, να ξέρουμε για τη ρύπανση τι χρειάζεται περαιτέρω να καθαριστεί. Και όλα αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει. Υπάρχει θέμα. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι έγινε, γιατί ένα πλοίο ναυάγησε έτσι δίπλα στην ακτή σε Νινεμία, ας πούμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εκεί θέλω να πω ότι υπάρχει μια ευθύνη, θα έλεγα, όσον αφορά την κυβέρνηση, όπου έπρεπε να τρέξει κάποια ζητήματα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν πλοία. Αυτά τα μικρά των κάτω των 3.000 τόνων στο Σαρωνικό και τα οποία έχουν χρόνο ζωής 50 χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν να έρθει ένα νομοθετικό πλαίσιο ή να έχει ήδη έρθει, ώστε να μικρύνει ο χρόνος ζωής να γίνει 20-25. Αυτό βέβαια, προσέξτε, είναι τόσα τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε που εν πάση περιπτώσει αυτό καθυστέρησε. Ωραία. Η αδειοδότηση μετά, εκεί υπάρχει θέμα. Όπως και το να αποδοθούν ευθύνες, το πόσο γρήγορα έγινε η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Θα δούμε μαζί τώρα, κυρία Βλονίδη, τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην ενημέρωση που έγινε, στην συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια για το θέμα, που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία συζήτηση, η επίκαιρη επερώτηση για το θέμα αυτό. Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη συζήτηση, η επερώτηση 23 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας για τη ρύπανση που προκλήθηκε στο Σαρωνικό από το ναυάγιο του Αγία Ζώνη. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την παρέτηση του Υπουργού Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για ανευθυνότητα, ενώ απατώντας ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για εκμετάλλευση του θέματος και μαύρη προπαγάνδα. Οι επερωτώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, Γιάννης Τραγάκης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Κωνσταντίνος Κρέκας, Κώστας Κατσαφάδος, Γιώργος Κουμουτσάκος και Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησαν την παρέτηση του κυρίου Κουρουμπλή, ενώ έκαναν λόγο για ανευθυνότητα και απουσία του Πρωθυπουργού, εξυπηρέτηση συμφερόντων και εγκληματική ολιγορία στην αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής στο Σαρωνικό. Αντί να έχετε την παρέτησή σας μετά από αυτή την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκαλέσατε με την οργανωτική και πολιτική σας ανυπαρξία, έχετε το θράσος να μιλάτε. Κύριε Κουρουμπλή, πού απευθύνεστε? Σε ηθαγενείς νομίζετε ότι απευθύνεστε? Αντί να απολογίστε για τη συμπεριφορά σας, εμπλουτίζετε το κοινωνιευτικό διάλογο με κορώνες ανευθυνότητας. Απαντώντας, ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για μαύρη προπαγάνδα και κάλεσε τα κόμματα να συνυπογράψουν μηνυτήρια αναφορά που θα καταθέσει στον Άριο Πάγο για επανεξέταση των υποθέσεων λαφρεμπορίας των τελευταίων 10 ετών. Αφού είστε τόσο αθώοι, όπως λέτε, σας καλώ λοιπόν για να βγει ένα συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Ετοίμασα μια μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ζητώ να επανεξεταστούν όλες οι αθωωτικές αποφάσεις περί λαθρεμπορίου των τελευταίων 10 χρόνων. Και για να μην υπάρξει ζήτημα παραγραφής, τη ζητώ να συνδεθούν ως εγκλήματα και ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα σας τη στείλω τη Δευτέρα σε όλα τα κόμματα. Να δω λοιπόν ποιοι θα τη συνυπογράψετε, να την καταθέσουμε όλοι μαζί. Στη συζήτηση παρανέβησαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, με τα κόμματα της συμπολίτευσης να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για υποκρισία και μικροπολιτική εκμετάλλευση του θέματος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Η εικόνα σας να είστε κολλημένος στην καρέκλα είναι η πιο αξιοθρήνητη πολιτικού εικόνα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και σας το λέει κάποιος που ήταν στη δικιά σας καρέκλα και όταν χρειάστηκε παραιτήθηκε. Σας λέω, δεν είναι τίποτα να παραιτηθείτε. Υπάρχουν και άλλοι άξιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούν να κάνουν τη δικιά σας τη δουλειά. Ακούγοντας την απολογία του Υπουργού, αναρωτιέται κανείς με πολύ εύλογο τρόπο με ποιο ηθικό δικαίωμα μπορεί να μιλάμε αυτόν τον τρόπο που μίλησε και πόσες σοκάδες πολιτικού κινησμού έχει για να πει αυτά που είπε. Η ουσία είναι
ότι ο κρατικός μηχανισμός κοιμόταν όρθιος. Μετά από 4 ημέρες έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά από 3 μέρες καλέσατε τον ΕΜΣΑ. Ο στρατός μετά από μέρες ανέλαβε και αυτό το πολεμικό ναυτικό που θα μπορούσε να βοηθήσει και όχι μόνο δράση για να συντονίσει τα ασυντόνιστα. Γιατί δεν πάρθηκαν αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και στη συνέχεια τα μέτρα ανεπαρκεί για το μέγεθος της καταστροφής. Συγκαλύπτεται, κύριοι της κυβέρνησης, ότι η κατάσταση σας ξέφυγε και τους εφοπλιστές θέλετε να συγκαλύψετε. Όταν μέσα στην κρίση, τέτοιου είδους κρίση, όλοι πυροβολούν τον ηγέτη, ο οποίος δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, να παραιτηθεί για τους λόγους που είπα. Δηλαδή, να κάνω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι ο κύριος Κουρουμπλής παραιτείται σήμερα και έρχεται αύριο ένας άλλος υπουργός από τις κοινοβουλευτικές ομάδες εδώ των συγκυβερνώντων κομμάτων. Τι θα επιληθεί ακριβώς? Είναι μια οδυνηρή ευκαιρία για να χρησιμοποιηθεί ως επαρχή λήψεως αποφάσεων και μέτρων. Αυτό που μένει, κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα μας είναι οι θάλασσες, ο τουρισμός μας, η ναυτιλία μας. Χρειάζεται να παραιτηθεί ο κύριος Κουρουμπλής? Χρειάζεται ο Τσίπρας να ξυλώσει τον Κουρουμπλή από το Υπουργείο? Μάλλον δεν χρειάζεται, διότι του ξύλωσε του κύριου Κουρουμπλή το Υπουργείο από τα χέρια του. Έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα η οποία ούτε διανοείται να μην αναλάβει τις ευθύνες που της αντιστοιχούν. Μια κυβέρνηση που προσέρχεται από θέση αρχής ότι εφόσον είναι κυβέρνηση, πράγματι απολογείται. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής του ποταμίου Σταύρος Θεοδωράκης, που ζήτησε τη λήψη μέτρων για το Σαρονικό. Ειδικά στο Σαρονικό θα πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός με τη συμμετοχή κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεκτικών μηχανισμών, ιδιωτών επενδυτών και οικολογικών οργανώσεων. Πού είναι τι, ποιος είναι πού, ποιος κάνει τι. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας διέψευσε την αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το πλοίο του ΕΜΣΑ ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα. Και έρχεστε εδώ, με αυτό το ύφος του εισαγγελέα, και με ψέμα στο ψέμα, και με αθλειότητα στην αθλειότητα. Ορίστε, πάρτε κύριε Πρόεδρε και μοιράστε το σας παρακαλώ, τη δήλωση της ΕΜΣΑ. Τη δήλωση, τη χθεσινή, που λέει ότι εκτός το πλοίο που ήταν στην Ελλάδα, διότι μάζευε, θέλετε να σας το πω, τα πετρέλαια του Πάτμος, αφού θέλετε να μιλήσω έτσι, και ήταν σε σύμβαση, τι μπορούσαμε να κάνουμε, να ειδοποιήσουμε τα τρία πλησιέστερα. Ποια είναι τα τρία πλησιέστερα, ποια ήταν? Γιατί λέτε πετάτε απάνω στο τραπέζι τα 16 διαθέσιμα. Μάλιστα, 16 διαθέσιμα. Ποια ήταν πιο κοντά? Της Μάλτας, της Κύπρου και στη Βουλγαρία. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση της επίκαιρης επιρροής της Νέας Δημοκρατίας για τη μεγάλη ρήπανση στο Σαρονικό και στις ακτές της Αττικής. Κύριε Βλονίτου, μέχρι στιγμής πάντως, η αντιπολίτευση λέει πως δεν υπάρχει ενημέρωση επίσημη ούτε για τους ψαράδες, ούτε για τους λουόμενους, ούτε για τον κόσμο που ακόμα πηγαίνει στις παραλίες και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει αν πρέπει να μπει. Κάποιοι μπαίνουν, κακός, καλός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει απαγορευτικό από το Υπουργείο Υγείας. Ο κύριος Ξανθός δεν βγήκε, δεν έβγαλε εγκύκλιο. Καταρχήν το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Ξανθός βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι αυτές και σε αυτές, και σε αυτές τις παραλίες δεν επιτρέπεται η κολύμβηση. Ναι, δεν είναι επίσημο σε συνεργασία με τους Δήμους. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει ένας συντονισμός με τους Δήμους κεντρικός που να είναι ξεκάθαρο στους ανθρώπους, στους πολίτες αυτών των περιοχών, τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, κυρία Κοντογιώργη, καταρχήν πρέπει, μπαίνει το ερώτημα αν η κυβέρνηση, το Υπουργείο, έτσι διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση έγκαιρα, ώστε θα μπορούσε δηλαδή να την προφυλάξει, ώστε να μην απλωθεί έτσι στις περισσότερες υπόλοιπες παραλίες. Καταρχήν, η αντιπολίτευση ζητάει την παραίτηση του Υπουργού. Μα η αντιπολίτευση ζητάει κάθε φορά που γίνεται κάτι την παραίτηση του κάθε Υπουργού. Δηλαδή, γίνεται φωτιά να παραιτηθεί ο κύριος Τόσκας. Γίνεται το θέμα της ανάπτυξης να παραιτηθεί ο κύριος Παπαδημητρίου. Εδώ να παραιτηθεί ο
κύριος Κουρουμπλής. Καταρχήν, την ώρα που υπάρχει σε εξέλιξη, εξελίσσεται η απορρίπανση, την ώρα που δεν έχει απαντληθεί ακόμα το πετρέλαιο, υπάρχει ακόμα η μάχη, έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν παρετείται ποτέ αυτός ο οποίος ηγείται αυτής της κατάστασης, να έρθει κάποιος άλλος να κάνει τρεις μήνες να μάθει και μετά να προχωρήσει. Όχι, αλλά δηλαδή, στην κρίση συζητάει την παρέτηση, γιατί δεν υπήρξε άμεση αντίδραση. Ωραία. Και άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού τις πρώτες μέρες, λοιπόν, όχι ώρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε και να αποδοθούν πραγματικά οι ευθύνες και αυτό θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι σε 16 λεπτά από τότε που εξέπεψε σώζ για το ναυάγιο, το λιμενικό ήταν εκεί πρώτα να σώσει τους ανθρώπους. Ξέρω ότι σε τρεις μέρες στεγανοποιήθηκε το πλοίο, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω ρήπανση ενώ βρίσκεται στο βυθό. Και αυτό εξετάζεται. Το οποίο είναι η πιο γρήγορη στεγανοποίηση που έχει συμβεί ποτέ σε τέτοιου είδους αντίστοιχο ναυάγιο. Τώρα, από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι. Εάν το ΕΜΣΑ έπρεπε από την πρώτη μέρα να ειδοποιηθεί και δεν ειδοποιήθηκε και ειδοποιήθηκε τη δεύτερη, αυτό μένει να το δούμε. Ίσως πραγματικά εκεί να μην θεωρούσαν ότι πραγματικά μπορεί να εξαπλωθεί. Αλλά προσέξτε, την ώρα που βυθίζεται, για να σας το πω και λίγο τεχνικά, την ώρα που βυθίζεται το καράβι και υπάρχει διαρροή πετρελαίου σε όλο το μήκος από την επιφάνεια της θαλάσσης ως το βυθό. Αυτό λοιπόν με τα υπόγεια ρεύματα άλλαξε ο προσανατολισμός στις επόμενες μέρες και πήγε ανατολικά. Είναι δεδομένο πως σε μια τέτοια διαρροή πετρελαίου θα υπάρξει. Είναι δυνατόν, διάχυση, πέστε μου, μέσα στο Σαλονικό, δίπλα στην ακτή, να δούμε πόσο πετρέλαιο τελικά χάθηκε, έτσι, υπήρξε η διαρροή, πόση ποσότητα. Είναι δυνατόν αυτό να μην εξαπλωθεί? Θα σας πω στην Ελευσίνα που είχε γίνει στο παρελθόν. Είχε πραγματικά εξαπλωθεί σε όλο τον κόλπο, που είναι κάπου 20 χιλιόμετρα από το γραμμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, να είστε σίγουροι ότι πραγματικά θα αποδοθούν οι ευθύνες, ότι πραγματικά καταρχήν θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί να δούμε και το άλλο. Γιατί το λιμενικό δεν μπορεί να επιληθεί άμεσα να βάλει αυτά τα εντατοφράγματα και πρέπει να ειδοποιηθεί η εταιρεία η οποία πρέπει να συμπληθεί και να το κάνει? Και μόνοι σας εσείς βάζετε θέματα τα οποία τα βάζει και η αντιπολίτευση, τα ίδια ρωτάει. Αλλά δεν πρέπει όμως να τελειώσει, να δούμε, καταρχήν πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες, να βγει το πόρισμα να αποδοθούν οι ευθύνες. Μετά πρέπει να δούμε τι πρέπει ακόμα να καθαριστεί, γιατί υπάρχουν θέματα και με την ακτή και με τα βράχια, πρέπει να καθαριστεί πλήρως η κατάσταση. Να δούμε τι έχει συμβεί στο βυθό, να βγουν οι αναλύσεις και από εκεί και πέρα να αποζημιωθούν πραγματικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αντιπολίτευση και ο κ. Μητσοτάκης ζητάει ξεκάθαρα ότι από ευρωπαϊκά κονδύλια, υπάρχει ταμείο ειδικό για τις οικολογικές καταστροφές, να αποζημιωθεί ο κόσμος, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Βάζει όμως το θέμα των Δήμων. Θα σας πω κάτι. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει κατά τη διάρκεια της απορρίπανσης όσον αφορά μέσα στο νερό. Από εκεί και πέρα μπορεί να δει τι θα γίνει με τις ακτές. Αλλά μέσα στο νερό είναι θέμα άλλου. Δεν είναι θέμα ούτε των Δήμων, ούτε της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση όμως να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, καταρχήν να μικρύνει ο χρόνος της αδειοδότησης αυτών των καραβιών. Από εκεί και πέρα, το είπε, τα καράβια αυτά θα αποσυρθούν. Θα πάει στους νεογνώμονες, έτσι. Αυτοί πρέπει να τη δίνουν, γιατί αυτοί έχουν ένα κύρος και για τις διεθνείς μεταφορές. Δεν θα ήθελαν με τίποτα να χαλάσει το όνομά τους και να δώσουν μια άδεια η οποία δεν πρέπει. Και από εκεί και πέρα να αποζημιωθούν όλοι όσοι έχουν πληγεί. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια καταστροφή και τελειώνω με αυτό, αλλά είναι αντιστρεπτή, κυρία Κοντογιώλη. Πρέπει να συνδεθούμε με την Γερουσία. Θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μόλις εξήγησα στην Ανέτα πως προσωπικά έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από το κτίριο αυτό, διότι το 2008 εκλέχθηκα σε αυτό το κτίριο ως ένας από τους πρόεδρους της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 8 χρόνια ήμουν σε αυτή τη θέση, επομένως έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Και για εμάς είναι
το μέρος της δημοκρατίας, της γέννησης της δημοκρατίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο θεσμός για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Επομένως, είναι και συμβολικά το κατάλληλο μέρος για να ασχοληθούμε με τα δύσκολα θέματα που αφορούν στις συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών μας. Κάποιων από των κρατών μελών μας. Καταρχάς όμως είναι μεγάλη χαρά μας να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Βούτσι, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και κυρίως και ειδικά μάλλον εκείνον θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που μπορούμε να παραμείνουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να ευχαριστήσουμε επίσης την επικεφαλής της Αντιπροσωπείας που χάρη σε αυτήν κατέστη δυνατό να λάβουμε αυτή την θερμή πρόσκληση να συνεδριάσουμε εδώ σε αυτό το ιστορικό κτίριο. Και ως γερουσιαστής πρέπει να πω ότι παλιότερα ήταν η αίθουσα της γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Και θέλω να προσκαλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Πρόεδρο Βούτσι να μας απευθύνει την πρώτη ομιλία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εύχομαι και καλές εργασίες στην σύνοδό σας. Επιτρέψτε μου, με αφορμή το αποτέλεσμα των χθεσινών γερμανικών εκλογών, στην αρχή ένα μικρό σχόλιο. Η Ευρώπη δυστυχώς νοσταλγεί το κακό παρελθόν και έτσι υπονομεύεται το μέλλον της ειρήνης, της κοινωνικής σύγκλησης και αλληλεγγύης. Όσο ξεχνάει το παρελθόν και όσοι ξεχνάνε το παρελθόν, μέλλει να το ξαναζήσουν. Πρέπει να παλέψουμε εναντίον των διακρίσεων, των ανισοτήτων, των κλειστών ιδεών και των κλειστών συνόρων. Οι ευθύνες ανήκουν κυρίως σε όσους εξοραίζουν και φτιάχνουν ατζέντα στη φιλοφασιστική άκρα δεξιά. Απαιτείται προοδευτική απάντηση στην κρίση, διαφορετικά ευνοούνται οι βρικόλακες του μαύρου παρελθόντος. Κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός που συστάθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αποστολή του συνόψιζε τα διδάγματα που είχε βγάλει η ανθρωπότητα και η Ήπειρό μας ειδικότερα από τον καταστροφικότερο πόλεμο στην ιστορία. Διδάγματα όπως η διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μέσα από την προάσπιση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η ίδια ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι συνυφασμένη ιστορικά και νεολογικά με την προστασία της ειρήνης και την αποτροπή του πολέμου. Σχεδόν 70 χρόνια μετά την ίδρυση του Συμβουλίου, οι νεότερες γενιές Ευρωπαίων, στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, δεν θυμούνται πια τον πόλεμο ως προσωπικό και ιστορικό βίωμα. Αυτό είναι ενδεικτικό της επιτυχίας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στη βασική του αποστολή. Έχει όμως και την αρνητική του διάσταση, καθώς περιορίζει το πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής σε μια διαχειριστική λογική, όπου οι μεγάλες ευρωπαϊκές κρίσεις είναι πλέον οικονομικές. Ή έτσι θα ήθελαν ίσως να πιστεύουν ορισμένοι. Διότι αν έχει αποδείξει κάτι ιστορία ακόμα και τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αυτό είναι ότι μια οικονομική κρίση μπορεί εύκολα να μετατραπεί και σε κοινωνική και πολιτική κρίση. Όταν δοκιμάζεται η εσωτερική κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών λαών και οι λαοί συνειδητοποιούν ότι χάνουν κοινωνικά και πολιτικά κεκτημένα που οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν δεδομένα, η ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η ευρύτερη αναταραχή είναι αναπόφευκτη. Δεν πρέπει να θεωρούμε το γεγονός της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και τις αποτυχίες των ευρωπαϊκών θεσμών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Ευρωπαίων ασύνδετο με μια σειρά από άλλα ανησυχητικά φαινόμενα, την έξαρση των κοινωνικών διακρίσεων και της ανισότητας, την επιστροφή των φαντασμάτων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ακροδεξιάς και του φασισμού, την αναζωπήρωση του εθνικισμού που είναι η μήτρα του πολέμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, η συνεργασία για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών με θύματα στις ευρωπαϊκές Μητροπόλεις και η άμεση αντιμετώπιση όλων των πραγματικών αιτιών που οδηγούν στην έξαρση των φαινομένων θα πρέπει να γίνουν εφικτοί στόχοι.
η εμβάθυνση των αξιών μας, η ευθεία άρνηση των κλειστών αντιλήψεων, των ξενοφοβικών και ρατσιστικών πρακτικών που παράγουν μίσος για κάθε τι το διαφορετικό, θα πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητά μας. Εξάλλου, σε άλλες περιοχές της γεωγραφικής έκτασης που καλύπτεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ειρήνη κάθε άλλο παρά είναι δεδομένη. Στα Βαλκάνια πριν 2 δεκαετίες, στην Ουκρανία τώρα, στον Κάφκασο και αλλού σήμερα, ο πόλεμος είναι παρόν μαζί με την καταστροφή που φέρνει στην ανθρώπινη ζωή και υπόσταση. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι αυτές οι περιοχές δεν είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο ευρωπαϊκές από το δυτικό κομμάτι της Ηπείρου μας. Δεν πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να επαναληφθούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όπως εξάλλου, δεν είναι μακρινές οι περιοχές της ευρύτερης περιοχής του πλανήτη που γειτνιάζει στην Ευρώπη και όπου ο πόλεμος, η φρίκη της προσφυγιάς και η καταπίεση είναι καθημερινή πραγματικότητα για τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η Συρία είναι μια χώρα σε ένα μακρινό σύμπαν που αφορά τους Ευρωπαίους μόνο ως προς την ανθρωπιστική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Άλλωστε, η Δυτική Ευρώπη μπορεί να μην εμφανίζει στην τωρινή ιστορική της φάση διακρατικές διαφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένοπλη σύγκρουση. Δεν της είναι όμως ξένα τα αποσχιστικά κινήματα που αποτελούν μια πιθανή πηγή αστάθειας. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι οι δομές του Συμβουλίου της Ευρώπης που εστιάζουν στην αποτροπή και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, κάθε άλλο παρά έχουν χάσει τη σημασία, τη χρησιμότητα και την επικαιρότητά τους. Το ακριβώς αντίθετο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλήρωσε υπερβολικά βαρύ φόρο αίματος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι επίσης μια χώρα όπου οι μνήμες του πολέμου, της ανίποτης καταστροφής προκάλεσε και των μεταπολεμικών του συνεπειών είναι ολοζώντανες. Η ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα είναι η καλύτερη ένδειξη του λόγου για τον οποίο η χώρα μας θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής ειρήνης, οι οποίες άλλωστε είναι αλληλένδετες. Γι' αυτό το λόγο, η Βουλή των Ελλήνων χαιρετίζει θερμά το έργο της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις μεταξύ κρατών μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καλωσορίζουμε τα μέλη της Υποεπιτροπής στο Μέγαρο της Βουλής και ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ Speaker, πολύ, for your κύριε words. Πρόεδρε, για τα λόγια σας. Σας είμαι ευγνώμων που μιλήσατε για τις εκλογές και τα αποτελέσματα στη Γερμανία. Εγώ δεν τα ανέφερα. Νομίζω πως η Ευρώπη έχει σοκαριστεί με αυτό που έχει συμβεί στην Γερμανία, καθότι η σημασία της χθεσινής ημέρας και νύχτας είναι πως μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ναζί και ο νεοναζισμός και η άκρα δεξιά από τότε μάλλον δεν είχαν ευκαιρίες. Τώρα βρίσκονται στο Κοινοβούλιο με σχεδόν 100 έδρες και χθες η Δημοκρατία έχασε κατά κάποιο τρόπο ενάντια ενός κινήματος το οποίο είναι στο πνεύμα του παρελθόντος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Heinrich Heine, ένας πολύ σημαντικός ποιητής, είχε γράψει ένα ποίημα και η πρώτη πρόταση ήταν «Όταν σκέφτομαι την Γερμανία τη νύχτα, δεν βρίσκω τον ύπνο μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό θα συμβεί τα επόμενα 4 χρόνια, νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και επίσης για το πώς εξηγήσατε πόσο σημαντικό είναι το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης να αγωνίζεται για τη δημοκρατία, για την ανεκτικότητα και ενάντια στο ρατσισμό στην Ευρώπη. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Άνετα Καβαδία, που είναι η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας
Και στο Στρασβούργο, κύριε Πρόεδρε, είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους και με μεγάλη χαρά της δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα ελληνικά, να καλωσορίσω όλες και όλους στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και εγώ το σύντομο αυτό χαιρετισμό, κάνοντας μία αναφορά στα χθεσινά αποτελέσματα στη Γερμανία. Γιατί παρά τα εύκολα λόγια εφησυχασμού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τάση στην Ευρώπη είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, η επιστροφή των φαντασμάτων του ρατσισμού και των εθνικισμών. Μια τάση που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τα χθεσινά αποτελέσματα στη Γερμανία, αποτελέσματα τα οποία συνιστούν ήττα για τη δημοκρατία, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια είναι η απάντηση? Το μόνο αποτελεσματικό τείχος προστασίας είναι η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, ο σεβασμός της λαϊκής βούλησης και η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο οργανισμός μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενσαρκώνει το αρχικό ιδεώδες μιας ενωμένης Ευρώπης που εκτείνεται από τον Ατλαντικό στα Ουράλια, προσφέροντας μια θεσμική δομή πραγματικά υπηρωτικής κλίμακας. Αυτό που διακρίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ακριβώς η συμμετοχή όλων των κρατών της Υπήρου σε μια οργανωμένη διαδικασία ειρηνικής συνεργασίας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η επίλυση των διακρατικών διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει από την ίδια του τη φύση μια ιδανική πλατφόρμα για μια περισσότερο ευέλικτη και λιγότερο περιοριστική της κρατικής κυριαρχίας μορφή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που ίσως να είναι και η καταλληλότερη για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Συγκρούσεων εδώ στην Ελληνική Βουλή είναι μια ακόμη ευκαιρία να τονίσουμε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής παρουσίας και του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενός οργάνου που διαθέτει αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εδραίωση της Συνέλευσης ως ισχυρού πυλώνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτισμού προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση στενών λειτουργικών δεσμών με τα Εθνικά Κοινοβούλια, κάτι που θα διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωση του έργου της Συνέλευσης στο τακτικό έργο καθενός από αυτά, δημιουργώντας έτσι μια θεσμική συνέχεια. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ήδη σηματοδοτήσει τη σημασία που αποδίδει σε αυτή τη θεσμική διασύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά φόρα και θα συμμετάσχει ενεργά με προβληματισμούς και θέσεις, αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις στη σχετική συζήτηση που έχει πανευρωπαϊκά ανοίξει. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα αξιοποιεί ακριβώς το γεγονός της συμμετοχής όλων των ευρωπαϊκών κρατών στον οργανισμό. Η προσφυγική κρίση και ο πόλεμος στη Συρία, η επανεμφάνιση των περιφερειακών εθνικισμών, η ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και οι περιοδικές εντάσεις στη Βαλτική, καθώς και η πρόσφατη αναθέρμανση της παγωμένης σύγκρουσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στον Κάφκασο, είναι μερικά μόνο παραδείγματα που καταδεικνύουν την ανάγκη να διαθέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και ειρηνικής επίλυσης διαφορών μεταξύ των μελών του. Ο μηχανισμός αυτός δεν πρέπει να υποκαθιστά το έργο του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ, αλλά να το διευκολύνει. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να προβλέπει έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Υπουργών στα πρώτα στάδια μιας ευρωπαϊκής κρίσης, τη θέσπιση μιας ειδικής διαδικασίας διαμεσολάβησης ή και διαιτησίας, στην οποία θα μπορούν να καταφεύγουν τα κράτη-μέλη, και τη δημιουργία ad hoc περιφερειακών και θεματικών ομάδων εργασίας. Ένα εξαιρετικά σημαντικό δομικό στοιχείο του θα ήταν η εντατικότερη αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής Συγκρούσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, καθώς δεν πρέπει να υποτιμάται η χρησιμότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών.
ιδίως στο πεδίο της πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν έχει πλέον ξεσπάσει μια διεθνής κρίση, είναι ήδη πολύ αργά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιλαμβάνεται πολύ καλά τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σήμερα, σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας και αστάθειας, όπου αμφισβητούνται οι ευρωπαϊκές σταθερές των προηγούμενων δεκαετιών, όργανα και θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Κοινοβουλευτική του Συνέλευση, δοκιμάζονται. Σε τέτοιες ταραγμένες εποχές θα φανεί η χρησιμότητα και η αξιοπιστία τους. Με αυτές τις σκέψεις, να σας καλωσορίσουμε και πάλι στην Αθήνα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Thank you. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Ανέτα, για τα λόγια σου. Και τώρα θα ήθελα να σας πω κι εγώ μερικά λόγια, αλλά θα κατέβω κάτω για να σας μιλήσω. I want to remind you, θέλω να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, a little bit the history of this, λίγο την ιστορία αυτής της υποεπιτροπής. Το 2013, η Επιτροπή Monitoring είχε την πρώτη διάσκεψη για τις παγωμένες συγκρούσεις στο Ταλίν, όπου εξετάσαμε όλες τις παγωμένες συγκρούσεις, οι οποίες ακόμα υφίστανται από το πέρας της Σοβιετικής Ένωσης, και μετά συζητήσαμε στην Επιτροπή Monitoring, Υποπτευτική Επιτροπή, μεταξύ των εισηγητών εκείνων που εργάζονται σε χώρες όπου υπάρχουν εδαφικές συγκρούσεις με τις γειτονικές χώρες. Το έργο τους πάντοτε είναι πολύ σημαντικό και επηρεάζει πάρα πολύ. Τότε όμως δεν είχαμε το θέμα αυτό στην ατζέντα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν εδαφικές συγκρούσεις, μεγάλες εδαφικές συγκρούσεις. Τα ακούγαμε τα θέματα αυτά μόνο στο ημικύκλιο, όταν εκπρόσωποι χωρών που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους μιλούσαν για τα θέματα αυτά μαζί ή και όχι ή ενάντια ο ένας τον άλλον. Επομένως, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πλαίσιο όπου οι διάφοροι εισηγητές μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους, και εν τω μεταξύ έχουμε περισσότερες παγωμένες συγκρούσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε στο βορειοτυπικό της Κύπρου, για παράδειγμα, την κατοχή, και τώρα έχουμε την κατοχή στην Κριμαία και τον πόλεμο στα ανατολικά της Ουκρανίας. Να σας υπενθυμίσω ότι επίσης και κλεισμένων των θυρών αντιλάξαμε απόψεις με την Heidi Tagliavini πριν από 2 χρόνια. Και προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό, γιατί μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης όλα τα κράτη-μέλη είναι σαν μέλη μιας οικογένειας. Και όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ μελών μιας οικογένειας, αυτό επηρεάζει όλη την οικογένεια. Και μόνο μία λύση υπάρχει, μία ειρηνική λύση. Και όταν δημιουργήσαμε αυτή την υποεπιτροπή, δεν το κάναμε για να αντιωθούμε στους διεθνείς μηχανισμούς τους. Σεβόμαστε τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ. Απλώς θέλουμε να δούμε από τη δικιά μας πλευρά της Ευρώπης, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθότι εργαζόμαστε μέσα στην οικογένεια, σε διάφορους τομείς μαζί, αν υπάρχουν δυνατότητες, θέλαμε να εξετάσουμε, να σπρώξουμε λίγο, αν θέλετε, ή να βοηθήσουμε, ή να δώσουμε μια νέα πλατφόρμα, μια επιπλέον πλατφόρμα, όπου να μπορούμε να συζητάμε τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχουν περάσει πάνω
από 20 χρόνια από τότε που έχουμε τις κλασικές περιπτώσεις συγκρούσεων. Είχαμε, για παράδειγμα, πολέμους στην Αφχαζία, στην Οσετία. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ επίσης, η γραμμή εκείνη. Κάθε χρόνο πολίτες και στρατιώτες και από τις δύο πλευρές χάνουν τη ζωή τους. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε τις συγκρούσεις αυτές και να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη και να δώσουμε μια ευκαιρία στην οικογένεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να εργαστεί με έναν καλύτερο τρόπο προκειμένου να παλέψει για δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην οικονομική κρίση και το πώς έχει επηρεάσει τη δημοκρατία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επίσης, στη δική σας χώρα είχατε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις και είδαμε, δεν γνωρίζω το ελληνικό όνομα, εμείς μιλάμε για την κόκκινη χαρά του πρωινού. Σε πολιτικό επίπεδο η Ελλάδα έλαβε κάτι που ποτέ στην ιστορία δεν έχει συμβεί. Στην ουσία, μιλάω για τη Χρυσή Αυγή, στην ουσία, που έλαβε την ψήφο του λαού σε μια εποχή οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για την δημοκρατία, για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι κάποια που να κυριαρχεί και όλοι οι άλλοι να ακολουθούν. Πρέπει όμως και στα κοινοβούλια μας να εστιάσουμε και στο ρόλο των κομμάτων των πολιτικών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μεμονωμένους άντρες και γυναίκες που κάνουν ένα σοου στην ουσία και αυτό δεν είναι καλό για το μέλλον, γιατί ποιο είναι το τέλος τελικά ενός τέτοιου πολιτικού παιχνιδιού στην περιοχή μας, όταν όλοι δημιουργούν τα δικά τους πολιτικά κόμματα με το όνομά τους, αν θέλετε, και δίνουν ελευθερία και ειρήνη και υπόσχονται παραδείσους. Επομένως, βλέπουμε μια αλλαγή στη δημοκρατία στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να βρούμε λύσεις για τις παλιές συγκρούσεις καταρχάς και να υπερασπιστούμε επίσης τη δημοκρατία όπως τη γνωρίζουμε και όπως αυτή ιδρύθηκε σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το μέρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα επιστρέψω στην έδρα. Είμαι λίγο ανάπηρος, αν θέλετε, σε εισαγωγικά. Θα ανέβω λοιπόν σε λίγο και θέλω να σας προσκαλέσω τώρα να μας απευθυνθείτε ώστε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση με τους συναδέλφους μας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση με τη Γερουσία, κυρίες και κύριοι, την υποεπιτροπή που συνεδριάζει, θα είναι και κλεισμένο των θυρών από εδώ και πέρα. Εμείς παρακολουθήσαμε την ομιλία του Προέδρου της Βουλής, το χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νίκου Βούτση, στην συνεδρία της υποεπιτροπής για συγκρούσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κ. Βούτσης, με αφορμή τις γερμανικές εκλογές σήμερα και τα αποτελέσματα, έκανε και ένα σχόλιο κατά την έναρξη της ομιλίας του. Με αφορμή λοιπόν το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, η Ευρώπη νοσταλγεί το κακό παρελθόν και έτσι υπονομεύεται η ειρήνη και αρμονική συνύπαρξη. Και ολοκληρώνοντας, ο κ. Βούτσης είπε πως ευνοούνται οι βρικόλακες του μαύρου παρελθόντος με αυτά τα αποτελέσματα αναφερόμενος στις γερμανικές εκλογές. Και η κυρία Καβαδία, η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε στις γερμανικές εκλογές. Ενώ τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής, της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κύριος Στέφαν Σένατς, αναφέρθηκε στην ιστορία αυτής της υποεπιτροπής, πώς συγκροτήθηκε και φυσικά και στις γερμανικές εκλογές το αποτέλεσμα σήμερα των γερμανικών εκλογών, λέγοντας πως πρέπει να προσέξουμε την αλλαγή στη δημοκρατία που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν, συνεχίζονται οι εργασίες της υποεπιτροπής και κλεισμένων των θυρών για τις συγκρούσεις που υπάρχουν άμεσα σε κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, εμείς να παρακολουθήσουμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρία της Ολομέλειας την Παρασκευή. Κατά τις επίκαιρες ερωτήσεις, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Παρασκευής, ποιες ερωτήσεις τέθηκαν προς τους υπουργούς και τι απάντησαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Για
Αρνητικές εξελίξεις στην πορεία της επένδυσης της Eldorado Gold στη Χαλκιδική μίλησε στην επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Β' Αθηνών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ με επίκαιρη ερώτησή του και ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρών Αριστίδης Φωκάς υποστήριξε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Απαντώντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ανέφερε ότι έχουν υπογραφεί άδειες για το ορυχείο της Ολυμπιάδας, ενώ για τις υπόλοιπες τόνισε ότι η προσφυγή στη διαιτησία είναι η καλύτερη λύση. Τι θέαμα μια κυβέρνηση να συγκρούεται με μια εταιρεία εις επίκον όλου του πλανήτη, μια εταιρεία που διαμαρτυρήθηκε για τις καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων που φτάνουν τα 3 χρόνια, γιατί εσείς τις πρόχνετε πίσω και ο λαός για αυτή τη στάση έχει κάτι να πει, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες, 1000 δηλαδή, μέρες κοσκινίζει. Έχετε βάλει μια τρικλοποδιά στην εταιρεία, βάζει συνεχόμενα εμπόδια, οι άδειες που έχουν να λάβουν είναι αρκετές και πολύ σημαντικές για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η επένδυση στην Ολυμπιάδα. Δεν μπορείτε να δίνετε άδειες μόνο για να σκάβουν τούνελ. Χρειάζεται κάποια στιγμή να παραδώσετε και την άδεια για να μπορέσουν πλέον να κάνουν χρυσό και να κάνουν πωλήσεις. Ολοκληρώνονται οι εκκρεμείς αδειοδοτήσεις για το υποέργο της Ολυμπιάδος. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αδειοδοτήσεις για το υποέργο των Σκουριών. Το ΙΠΕΝ εκτιμά ότι η προσφυγή στη διαιτησία με την Ελληνικός Χρυσός είναι η καλύτερη λύση για την επίλυση όλων των θεμάτων με την εταιρεία. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ζητώντας να υπάρξει δικαίωμα εξαγοράς των κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες πρώτης κατοικίας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Στην απάντησή του, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου ανέφερε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η προστασία των δανειοληπτών, δηλώνοντας ότι αυτή θα διαπραγματευτεί την παράταση της περίοδου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίο. Αλλού καλοπροαίρετα και αλλού κακοπροαίρετα έχει στηθεί μια φάμπρικα τρόμου, φόβου, πανικού. Και στο βαθμό που πίσω από την ερώτησή μου και οφείλω να το διευκρινίσω, δεν βρίσκονται οι καθέξιν κακοπληρωτές. Άνεργοι, αμαία, κάτοικοι ακριτικών περιοχών, άποροι, αυτοί μας ενδιαφέρουν. Προτεραιότητά μας είναι ουσιαστική προστασία του αδύναμου οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτό εργαζόμαστε προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και διαπραγματευόμαστε την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου εισάγεται προς συζήτηση σήμερα το απόγευμα ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα που προβλέπει μείωση στα παράβολα και πρόστιμα αλλά και αύξηση σε 80 των δόσεων αποπληρωμής τους. Έως 20% στο ειδικό πρόστιμο για εκείνους που θα υπαχθούν έως στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στις νέες ρυθμίσεις, προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, το οποίο η γενικότερη φιλοσοφία είναι η μείωση των παράβολων και των προστήμων για τα αυθαίρετα υπό προϋποθέσεις και αύξηση των δόσεων με αποπληρωμή σε 80 δόσεις. Σε περίπτωση μη εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, τότε το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ειδικότερα προβλέπεται μείωση κατά 50% στο παράβολο για πολυοδομικές παρανομίες που δεν υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα, έκπτωση 20% για την εφάπαξη καταβολή του προστίμου, όπως και έκπτωση κατά 10% σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού του προστίμου έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μηνός από την ημερομηνία επαγωγής. Επίσης, για κατοικίες που έχουν χτιστεί πριν από το 1975, προβλέπεται καταβολή 250 ευρώ για τακτοποίηση μικροαυθαιρεσιών. Ο νέος νόμος προβλέπει μειώσεις στο ειδικό πρόστιμο της τάξης του 20% εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις έως τις 8 Δεκάτου του 2017. Προβλέπει επίσης έκπτωση κατά 10% εφόσον υπαχθεί από τις 9 Δεκάτου του 2017 έως 8 Έκτου του 2018. Και έκπτωση κατά 10% στις περιπτώσεις που υποβληθεί μελέτη στατιστικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής. Αντιθέτως, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται κατά 10% εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις νέες διατάξεις από 9 Έκτου 2018 έως 8 Δεκάτου του 2018, κατά 20% εφόσον η νομιμοποίηση γίνει μετά τις 9 Δεκάτου 2018, κατά 10% εάν βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχει εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης, σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαίρετη
των κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατιστικής ενίσχυσης βάσει στατιστικής μελέτης μηχανικού, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3, κατά 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 και 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1. Εφόσον ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης βάσει μελέτης αρμόδιου μηχανικού, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται έως 50% για υπερβάσεις έως 250 τετραγωνικά μέτρα σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τετραγωνικά μέτρα σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας και 30% για μεγαλύτερες υπερβάσεις. Να αλλάξουμε κλίμα. Η Βουλή συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γνωρίζοντας το κοινό τη μεσημβρινή πλευρά του Μεγάλου του Κοινοβουλίου. Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων, οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους του κτηρίου και μερικά από τα μέρη που δεν ήταν επισκέψιμα όλο τον υπόλοιπο χρόνο και να γνωρίσουν την ιστορία του κτηρίου. Η περιήγηση αυτή είναι μια πρόταση ιχνηλάτησης των στενών δεσμών του κτηρίου της Βουλής με την πόλη της Αθήνας και την πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας. Μια άλλη διαδρομή στην πόλη και την πολιτική. Κέντρο των οποίων υπήρξε και εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα το Μέγαρο του Κοινοβουλίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άνοιξε στους πολίτες χώρους του κτηρίου της που δεν είναι επισκέψιμοι τον υπόλοιπο χρόνο κατά τη διάρκεια των συνήθων ξεναγήσεων. Μεταξύ των χώρων αυτών ήταν το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο του Προέδρου της Βουλής, το εντευκτήριο των βουλευτών, καθώς και ο νότιος περίβολος του κτηρίου δίπλα στον Εθνικό Κήπο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας, αλλά και στην ενθάρρυνση διασυνοριακών συνεργασιών για την ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Στόχος του είναι να γνωρίσουν οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών και ιδίως οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών πρωτευουσών άγνωστες πτυχές της ιστορίας γνωστών δημόσιων μεγάλων κτηρίων, τα οποία πολλές φορές τα βλέπουν απ' έξω, αλλά λίγοι έχουν την ευκαιρία να τα δουν και μέσα στη λειτουργία και την ιστορία τους. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε ξεναγήσεις με πρώτη στάση την ανατολική είσοδο του κτηρίου, η οποία διαμορφώθηκε κατά την ανακατασκευή του το 1930-1934. Συνεχίζοντας, οι επισκέπτες είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επισκεφθούν το γραφείο του Πρωθυπουργού και να γνωρίσουν την ιστορία του, αρχίζοντας από την εποχή που στέγαζε το καθολικό παρεκκλήσι του βασιλιά Όθωνα. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το εντευκτήριο των βουλευτών με τις προσωπογραφίες όλων των Προέδρων της Βουλής, καθώς και το γραφείο του Προέδρου της Βουλής που έχει διακοσμηθεί με τα ονομαζόμενα ροδιακά πλακίδια. Η περιήγηση ολοκληρώθηκε μέσω της μεσημβρινής στοάς με τους δωρικούς κύονες στο νότιο προάβλιο του Μεγάρου, δίπλα στον Εθνικό Κήπο, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν μία από τις πλέον άγνωστες όψεις του κτηρίου. Είχαμε 140 περίπου επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δούνε και να μάθουν πράγματα για μία πτέρυγα της Βουλής, του κτηρίου της Βουλής, η οποία δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και ούτε επισκέψιμη. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς θεσπίστηκαν επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουν σε αυτό οι 50 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Πολιτισμού, ανάμεσά τους από το 1994 και η Ελλάδα. Μοναδική επίσκεψη το Σαββατοκύριακο στην πτέρυγα που άνοιξε ειδικά για τις ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς εδώ στη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν πολύ τυχεροί όσοι βρέθηκαν και είδαν από κοντά αυτά τα τρία σημαντικά, αυτούς τους τρεις σημαντικούς χώρους. Τώρα να περάσουμε στο σαν σήμερα. Το 1908 ξεκινεί αντίστροφη μέτρηση για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ενώ το 1974 κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη μετά τη μεταπολίτευση και το 1996 ορκίζεται η δεύτερη κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Τι έγινε.
Οι αυθαιρεσίες στο αρμοστή Κρήτης Πρίγκιπα Γεώργιου προκάλεσαν την οργή των κριτικών και το 1905 εξεγέρθηκαν εναντίον του, πραγματοποιώντας την περίφημη επανάσταση του Θέρισου. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1908 ξέσπασε επανάσταση στο νησί. Χιλιάδες πολίτες των Χανίων και των γύρω περιοχών την ημέρα αυτή συγκρότησαν συλλαλητήριο, στο οποίο ο Βενιζέλος κήρυξε την οριστική ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Το ημερολόγιο έγραφε 25 Σεπτεμβρίου 1908, όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της αναγνώρισης της Ένωσης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρώην Υπουργός, Ευρωβουλευτής, Διπλωμάτης, Ποιητής και Συγγραφέας Γιάννος Κρανιδιώτης. Το 1999 ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, θέση που διατήρησε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 1999, όταν βρήκε τραγικό θάνατο με το μυρό Φάλκον της ελληνικής κυβέρνησης μεταβαίνοντας στο Βουκουρέστι, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαβαλκανική διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1974 η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ανακοινώνει την υπογραφή νομοθετικού διατάγματος για την νομιμοποίηση μετά από 27 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και την ταυτόχρονη κατάργηση του διαβόητου νόμου 509. Δύο μέρες μετά, σαν σήμερα, το 1974, κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη. Η πρώτη έκδοση του ριζοσπάστη έγινε τον Ιούνιο του 1916 στη Θεσσαλονίκη και διατηρήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου άρχισε η έκδοσή της στις 23 Ιουλίου 1917. Επί των δικτατοριών Πάγκαλου, Μεταξά και Απριλιανών, τυπωνόταν και κυκλοφορούσε παράνομα. Σαν σήμερα ορκίζεται η νέα κυβέρνηση Σιμίτη. Την ίδια μέρα παραιτείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλτιάδης Εύερτ. Η κυβέρνηση προήλθε από τις εκλογές που έγιναν στις 22 Σεπτεμβρίου του 1996. Κατά τις εκλογές αυτές αναδείχθηκε νικητής στο Πασόκ με 41,49% και 162 βουλευτές. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης έλαβε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 23 και ορκίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου μαζί με τη δεύτερη κυβέρνησή του. Εκτάκτως σήμερα φτάσαμε μέχρι τις 10 και 4, κυρίες και κύριοι, λόγω της σύνδεσής μας με τη Γερουσία, που παρακολουθήσαμε την συνεδρία της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Να μείνετε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ακριβώς στις 11 ξεκινάει στην Ολομέλεια η συζήτηση που έχει ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, και βουλευτές του κόμματος για την υπόθεση του Norwan 1, για την υπόθεση που αφορά τον Πάνο Καμένο και υπουργούς και λειτουργούς που έχουν σχέση με αυτή την συνομιλία που υπήρξε με το θέμα του υπόδικου. Λοιπόν, το λόγο θα λάβουν σύμφωνα με τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού κανονισμού οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και σε πολύ λίγο μείνετε εδώ για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνεδρίαση. Από εμάς να έχετε μια καλή μέρα. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί.